δηλαδή τα κατάφερες. Σχεδόν. Είναι ένα βηματάκι πριν σκηνοθετήσω, όμως βοηθός θα είμαι αρχικά. Αμάρε Αποστόλη, λύσαξε τα που με κατεβαίνει. Και να σου πω, τίποτα γνωστή παίζουν στο ταινιάκι σου. Όχι, είναι ανεξάρτητος κινηματογράφος. Δεν βασίζεται στα ονόματα. Σημασία έχει μόνο η πλοκή. Άντε κυρία Παναγιώτα, λύσαξε αυτός ο Αποστόλης. Ναι, αντί να βοηθήσει τη μάνα του που ζαλώθηκε σαν το μουλάρι, κάτι και βαράει την κόρνα. Μανώλη, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πάρε το κλειδί να μου προσέχεις το σπίτι. Και να ποτίσεις τα λουλούδια, για την άλλη φορά βρήκα μόνο τα κοτσάνια. Πού πάτε εσείς, θα λείψετε μέρες. Θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο με την πρώην νύφη μου, κακοχρονονάκι. Έχει τα γενέθλιά του εγγονός μου και πρέπει να παραστήσουμε την ευτυχισμένη οικογένεια. Έρχομαι, βρε! Έρχομαι! Τη σκύλα που πήγε και αυτό να στεφανωθεί. Όλη τη μέρα γκρινιάζεις, δεν κάνεις και τίποτα άλλο. Δηλαδή τώρα το σπίτι θα είναι άδειο Σάββατο και Κυριακή. Τι εννοείς είναι επισήμως γκέι? Εννοώ ότι το ανακοίνωσαν σε όλη την πολυκατοικία. Καλά, έπρεπε να τα βλέπεις τα πιτσουνάκια. Ποια είχε δίκιο τελικά? Εγώ. Ο Μάρκος μπορεί, αλλά ο Χρήστος πρέπει να είναι και από τα δύο. Γιατί με κοιτάει κάπως. Μπορεί να σε βρίσκει κάπως αρενοπή. Τουλάχιστον τώρα ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε ποτέ τίποτα με μένα. Κανονικά θα πρέπει να κατέβεις αμέσως κάτω και να ζητήσεις συγγνώμη από τους ανθρώπους. Τι με κοιτάς έτσι, παιδί μου? Παραλίγο να γίνεις αντροχωρίστρα. Κυριολεκτικά. Να μια καλή αφορμή για να πάω κάτω. Πάω. Α, δεν βάζει μυαλό. Δεν βάζει μυαλό. Θα φτιάξω μπουρεκάκια σολομού με σος τυριών και σαλάτα με βατόμουρα και καρύδια. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Για τα βατόμουρα και τα καρύδια. Για το τραπέζι που ετοιμάζεις. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να το γιορτάσω. Που επιτέλους το πάμε σε όλους. Εσύ δεν είσαι χαρούμενος? Δεν ξέρω. Θα δείξει. Γεια σας! Έμαθα ότι είστε γκέι, δεν είναι αστείο, έτσι? Αχ, πάρα πολύ ωραία! Έχω κι εγώ κάτι να σας πω. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί κάποια στιγμή φάνηκε σαν να θέλω να μπω ανάμεσά σας. Εντάξει ρε, δεν πειράζει. Άλλωστε είναι λογικό, ο καλός μου είναι τόσο όμορφος. Τι ωραία που το λέω δυνατά αυτό. Να σου πω, την Κυριακή κάνω μπραντς, θα έρθετε? Βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα. Γεια. Γεια. Αλική. Ναι. Ήθελα να σου ζητήσω κι εγώ συγγνώμη. Γιατί ίσως κάποια στιγμή σε έκανα να πιστέψεις ότι ένιωθα κάτι παραπάνω για σένα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού είσαι γκέι. Είσαι ακόμα γκέι? Όχι, ναι, ναι. Καλά, πάω. Καλή κοπέλα η Αλίκη τελικά, ε. Στη σαλάτα θα βάλω λεμόνι, σε αρέσουν τα ξινά. Και σε βρήκε στο κρεβάτι του Πόνα, αγκαλιά με το Μανώλη. Τι του είπες? Τι να το πω, μωρέ, ότι είχα χτυπήσει το κεφάλι εκεί πέρα και δεν ήξερα που ήμουν, τι έκανα και ότι θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο μόλις ξεκαθαρίσω με τα αισθήματά μου. Δεν έλεγα καλύτερα να βρω ένα τσουβάλι με λίρες. Δηλαδή η κατάσταση, εγώ θα σου τηλεφωνήσω, είπα. Αυτό γίνεται όλη μέρα, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, με κολακεύει που με κυνηγάει. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν τον θέλω. Ναι, αλλά το πιο σημαντικό δεν εννοείς να μας το πεις. Yeah. Στο κρεβάτι, τι λέει? Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά, παιδί μου. Αυτό είναι πολύ γενικό. Λοιπόν, με άριστα το 10, πόσο του βάζεις? Δεν ξέρω. 7. Λίαν καλός δηλαδή. Εγώ δεν θα το έβαζα πάνω από τη βάση. Εντάξει, το φαντάζομαι, γιατί μου είχε πει ότι με σένα δεν μπορούσε να αποδώσει, γιατί σε έβρισκε μονότονη. Τι με έβρισκε, λέει? Αχ, ναι, καλή μου, το έχει πει και εμένα ο Τάκης αυτό. Τι, ότι με βρίσκει μονότονη? Έλα, βρε, πλάκα κάνω. Καλό, πολύ πετυχημένο. Και δεν μου λες, τι είναι αυτό το μπραντς? Ένα ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα που το τρως κατά τις 11. Δεκατιανό μόνο που είναι στις 11, δηλαδή. Όχι, κανονικό φα είναι. Αφού είναι κανονικό, γιατί δεν τρώνε το μεσημέρι, μια και καλή. Αχ, Θανάση μου, είναι πιο μοντέρνο. Να
το τρως το μεσημεριανό το πρωί. Το βραδινό πότε το τρώνε, το απόγευμα. Και το βράδυ τι τρώνε, το πρωινό της άλλης μέρας. Θανάση μου τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να διευρύνουμε τον κύκλο μας. Ξέρεις, οι γκέοι γνωρίζουν ένα σωρό διανοούμενους. Ένα σωρό καλλιτέχνες. Τι θα κάνουμε εμείς τους καλλιτέχνες τους διανοούμενους. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας, Θανάση. Δεν γίνεται εσύ καθηγητής άνθρωπος να κάνεις παρέα με τον κουμπάρο τον λαχαναγωρίτη. Α, και επίσης θέλω να ρίξω και μια ματιά στο μπάνιο τους, να πάρω ιδέες για το δικό μας. Τι, θα αλλάξουν το μπάνιο μας? Δεν είναι μπάνιο επίπεδο αυτό. Μαργαρίτα, σύνεθε. Περιμένουμε και παιδί. Θα τυλαχτεί από το παράθυρο ο προϋπολογισμός. Ναι, αλλά αν έρθει στο σπίτι μας ένας διανοούμενος, ένας υπουργός και θελήσει ο άνθρωπος να πάει στην τουαλέτα να. Τι, θες να μας κακοχαρακτηρίσει? Και θα φεσωθώ εγώ και να κατουρίσω διανοούμενος και υπουργός. Λάκα μου κάνεις τώρα. Άσε με να βάλω. Μισός και κατουρίσει. Να σκάσει η φούσκα του. Αγάπη μου, θέλω να σου μιλήσω λίγο. Με βρίσκεις μονότονη στο κρεβάτι? Όχι ρε μωρό μου, τι είναι αυτό που λες τώρα? Ακούς το Μανώλη βλακές που λέει. Ποιος Μανώλης? Δεν μου το είπε ο Μανώλης. Δεν στο είπε. Και ποιος είπε αυτές τις βλακές, ρε μωρό μου? Δηλαδή είναι αλήθεια, με βρίσκεις βαρετή. Όχι ρε μωρό μου, τι είναι αυτά που λες τώρα? Είσαι, σε βρίσκω πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή, πολύ οικολογική. Δεν κάνεις και χορύφανση. Θα προτιμούσες δηλαδή να κάνω περισσότερη φασαρία? Να βγαίνουν, ας πούμε, οι γείτονες στα παράθυρα να κόβουμε εισιτήρια? Ναι, μα τότε το παρεξήγησες πάρα πολύ το θέμα. Δεν εννοώ αυτό. Αν θέλεις να ξέρεις, ούτε εσύ είσαι στην καλύτερη φόρμα σου. Εντάξει, τώρα αυτό είναι φυσιολογικό μετά από τόσα χρόνια σχέση και οι φίλοι μου την ίδια φάση περνάνε. Α, μίλησες και με τους φίλους σου. Ωραία! Υπάρχει κάποιος που δεν έχει μιλήσει για την ερωτική μας ζωή? Μάλλον εσύ, αλλά δεν έχει σημασία. Αγαπώ, αφού μια χαρά είμαστε εμείς, δεν είμαστε μια χαρά. Όχι, δεν είμαστε. Πάμε τώρα στο κρεβάτι να σου δείξω. Αγάπη μου, έχω κάτι σημαντικό να σου... Όταν τελειώσουμε. Αν τελειώσουμε. Λουκία, Λουκία! Λουκία μου, ήθελα να σου πω ότι έχει έρθει η γιαγιά μου. Γεια σας, τι κάνετε? Γιαγιά, Λουκία ρωτάει, τι κάνετε? Μου σιαλακώθηκε η βούστα, τι να κάνω. Α, καλά. Δε, μη σε αποσχολεί, να την πατήσω εγώ ένα χεράκι θέλει. Έλα λίγο, αγάπη μου, που σε θέλει. Πάμε, γιαγιά, ερχόμαστε σε λίγο, θα κάνω εγώ ένα πάτημα κατευθείαν. Πώς να μου πεις τι κάνει το γιαγιά σου? Κοίτα, αγάπη μου, οι γονείς μου φύγανε για ένα ρομαντικό τριήμερο. Η κοπέλα με την προσέχει αρρώστησε και την παρκάρανε εδώ. Χωρίς να μας ρωτήσουν. Δεν χρειάζεται, λέει, γιατί έτσι έχω υποχρέωση με μεγάλωσα. Κοίτα, την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά θέλει προσοχή όλο το 24ωρο, γιατί μερικές φορές τα χάνει. Ναι, το παρατήρησα. Ναι, λιγάκι. Καλά, θα τα βολέψουμε. Θα τα βολέψουμε, δεν κάνουμε. Και πού θα κοιμηθεί, στον καναπέ? Όχι, ρε αγάπη μου, τώρα καημένη γριά γυναίκα και τη μέση στον καναπέ, κοιμηθώ εγώ στον καναπέ. Τι, και εγώ θα κοιμηθώ με τη γιαγιά? Πάρα πολύ ωραία. Ό,τι πρέπει για να αναθερμάνουμε τη σχέση μας. Πω, εδώ κοίτα, φίλε. Ταινίες, ε. Πω. Πρόσεχε, να σου πω. Ελπίζω να μην γίνει καμία ζημιά και βρω τον πελά μου. Τίποτα δεν θα γίνει, ρε Μανώλη. Σκέψου τα 600 ευρώ που θα τσεπώνεις κάθε μέρα. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να με πείσεις. Δεν έπρεπε με τίποτα. Έλα, ρε Μανώλη. Μια εξυπηρέτηση μας κάνεις. Στο κάτω-κάτω θα βγάλεις και το χαρτζιλίκι σου. Πρόσεχε, ρε φίλε, είπαμε. Σου χορολάκι. Μου αρρώσεις ένας ηθοποιός. Ναι. Τι θα παίξω, δηλαδή, τι θα τα πω και ατάκες, ποιον θα κάνω? Τον σοφέρ. Λοιπόν, μπαίνεις και λες. Κυρία, το αυτοκίνητό σας είναι έτοιμο. Κυρία, το. Μόνο αυτό, ρε Τζίμι. Μία τάγα θα πω, ρε Τζίμι, και είσαι και φίλος. Μία τάγα μου δώσεις να πω. Είναι μικρό, Μανώλη, αλλά έχει απαιτήσεις. Πρέπει να δουλέψεις στο ύφος σου. Να βάλω και δικά μου μέσα να πω, έτσι, να είμαι φυσικός, κυρία, αγαπητή κυρία. Το. Πω, έχω αγχώθηκα τώρα. Ναι, κυρία, το αυτοκίνητό σας. Τι είναι, Τζμάκο? Καλώς τα κορίτσια μου. Πού αλλάζουμε? Στο βάθος αριστερά. Γρήγορα, έτσι, ξεκινάμε. Αυτές είναι κανονικές γυναίκες, ρε. Τι θα πάνε μέσα να αλλάξουν τώρα και θα είναι γυναίκες. Γι' αυτό σ' αρέσει να γυρίζεις ταινίες, και σου προμάει το βίντεο κλαμπ, επειδή εδώ οι γυναίκες είναι αληθινές, Κυρία. Καλημέρα. Μπράβο, Τζίμι, μ' αρέσει. Και αυτό το τραπεζάκι είναι ό,τι πρέπει. Το τραπεζάκι είναι... βασταγερό. Έλα, κατέβα, μην κάνουμε καμιά ζημιά. Ντίνο μου, αυτός είναι ο Μανώλης. Είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Χαίρομαι πολύ, Μανώλη. Θα γυρίσουμε κάτι σκηνές. Δεν θα θες να μας αποχωριστείς. Ευχαριστώ. Τι, αυτόν θα πω το κυρία μου. Τι λέει, ρε Τζιμ? Καλώς το Δημήτρη μας. Πού είναι το καμαρίνι μου? Είναι στο βάθος αριστερά. Να σου φέρω κάτι να πιεις, θέλεις? Ναι, ρε, εσύ πιάσε μια άφρα, παιδιά, έτσι ζόρικα, γιατί είμαι λίγο πεσμένο σήμερα. Για χαρά. Καλώς τα κορίτσια μου. Τι ήταν αυτό? Ζέσταμα. Ζέσταμα. Μάλιστα, θα δεις, έχεις να πάθεις σε λίγο. Άντε, ρε, πιάσε τον καφέ, ρε. Έρχεται!
Μανώλη, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής μας. Ας τους πρωταγωνιστές και πες μου, τι είδους ταινία γυρίζεται εδώ πέρα? Κοίταξε, δεν ήθελα να σε τρομάξω, αλλά η ταινία είναι ρεαλιστική. Θρίλερ, θρίλερ θα κάνετε. Τσόντα, θα γυρίσετε τσόντα ρε, θες να με καταστρέψεις, θες να χάσω τη δουλειά μου, ε! Να σου πω, δεν θα κάνει αυτό κακό στην καριέρα μου που ξεκινάω από τέτοια ταινία. Έλα καημένε, και ο Τσιμιτσέλης έτσι ξεκίνησε. Ναι, δεν θα χτυθώ όμως. Όχι ρε, τρελός είσαι. Αμάρες η Αλίκη, γιατί ποτέ δεν μπαίνεις τα κλειδιά σου, αμά τι τηλεφορία είναι αυτή, Χριστέ μου Παναγία. Μου είπες να τηλεφωνήσεις, δεν τηλεφωνήσεις, σε παίρνω τηλέφωνο δεν απαντάς. Τι γίνεται Ελένη, με αποφεύγεις? Όχι παιδί μου, δεν σε αποφεύγω, απλώς, έχασα το κινητό μου. Ναι, κάπου μου έπεσε τώρα αυτό και εγώ ξέρεις δεν είμαι πολύ παρατηρητική. Εδώ ήταν εδώ. Είναι μαύρο όμως, γι' αυτό δεν το βλέπω γι' αυτό. Ναι! Γεράθιος είμαι! Ναι, Λαθιός, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, θα σε πάρω εγώ μετά. Άκουσε με ρε! Θείε, θα σε πάρω εγώ μετά, λέω! Το τυρί το λάβατε! Ναι, καλέ, το πήρα το τυρί! Ελένη, ο θείος ήτανε. Έχει στείλει ένα τυρί και το πήρα. Ήθελες κάτι να μου πεις? Ελένη, έχεις αποφασίσει να με παρατήσεις? Όχι, δεν έχω αποφασίσει τίποτα. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το να. Πρέπει να, πώς να σου πω, να τα ζυγίσει τα πράγματα, να τα δω από όλες τις πλευρές και τις γωνίες και τις προοπτικές και να ζυγίσω τα υπέρ, τα κατά. Εγώ δεν έχω κατά. Γι' αυτό δεν με έχει παρατήσει ποτέ καμία κοπέλα. Ορίστε. Εντάξει, εκτός από τη Λουκία και δύο κοπέλες στο σχολείο, οι οποίες δεν μετράνε γιατί φορούσα τότε σιδεράκια. Φορούσα σιδεράκια στο σχολείο κι εγώ! Και αυτά τα μεταλλικά. Ναι, καλέ! Μιλάμε σίδερο και δόντι τώρα. Όλα είναι όλη σειρά. Από πίσω μέχρι μπροστά και από κάτω να δεις. Είχα σκαλωσιά ολόκληρη. Γι' αυτό και δεν πήγαινα στα πάρτι. Όχι τι με καλούσαν δηλαδή, αλλά και να με καλούσαν δεν θα. Ελένη. Εγώ ήρθα εδώ να σου μιλήσω για μένα. Πάντα αυτό κάνεις, Σταύρο μου. Αν με αφήσεις να φύγω, μια μέρα θα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Εγώ αυτό είχα να σου πω. Περιμένω τηλεφώνημά σου. Το δικό σου το κεφάλι να δω πότε θα χτυπήσω στον τοίχο, σαν καρπούζι να τα ανοίξω, να τελειώνουμε. Άντε μπράβο σήμερα. Ω, Θεέ μου, τι τραβάω η Θεά. Ελάτε, βάλτε τα να δείτε τι ωραία που θα μου χαλάσεις το τσεμπέρι, κάτσε. Θα σας το φτιάξω εγώ μετά, μην ανησυχείτε. Ρε, μωρό μου, τι. Τι Τζέι την έκανες γιαγιά μου? Της έχω βάλει κάτι τσάμικα. Και πού τα βρήκαμε εμείς τα τσάμικα? Από μια εφημερίδα που τα έδινε πέρυσι το Πάσχα. Είδες βρε για να μην πετάω τίποτα. Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας 53 λεπτά. Έλα αγάπη μου, πάμε μέσα. Κάτι που να πάμε ρε. Έλα αγάπη μου, έλα. Της έχω βάλει τον ήχο στο τέρμα. Μπορούμε να φωνάξουμε όσο θέλουμε. Έλα ρε γάμο τώρα, γαργαλιέμαι. Έλα, σταμάτα. Μήπως θα περιμένουμε μωρό μου 2 μέρες να περάσει να φύγει η γιαγιά. Έλα μωρό μου, 2 μέρες. Οι 2 μέρες είναι πολύ μωρό μου. Γιαγιά! Τι έπαθες γιαγιά! Έλα ρε παιδί μου! Έλα! Να ζήσει η ελληνική λεβεντιά! Έλα κοπελάρα μου κι εσύ! Κοπελάρα μου, ωραία συνδέσικες! Έλα τάκι μου, έλα ελληνική λεβεντιά! Έλα! Να ζήσει η ελληνική λεβεντιά! Αυτή είναι που είχε τη μέση της! Έχει λεβεντιά, τι να κάνουμε τώρα. Τάκη! Για να κι εσύ, με τις ιδέες σου. Καρδιά καημένη. Οπα! Πόπο, και τώρα εσύ είσαι ηθοποιός, σαν να λέμε. Κι εγώ έχω παίξει σε ένα θρίλερ. Αλλά ερασιτεχνικά, ας πούμε. Εσύ έχεις βγάλει σχολή. Τι σχολή να βγάλεις εσύ? Αφού έχεις προσόντα, με τέτοια προσόντα δεν χρειάζονται σχολές. Και δεν πρέπει να σε δυσκολεύει πολύ η δουλειά σου, είναι ψηλό άνετη, ε. Και ένσημα σας σχολάνε, ΙΚΑ, στο ΙΚΑ είσαι γραμμένη. Πόσα βγάζεις, ας πούμε, την ημέρα, πόσα... Ας την άρε, Μανώλη, δεν σε καταλαβαίνει, είναι ρωσίδα. Λέω κι εγώ, γιατί κάθεται και μ' ακούει. Σ' αγαπάω. Έλα, παιδιά, ξεκινάμε, πάμε θέσεις. Έλα, φύγε από τη μέση. Αρχίζουμε. Τσιμουδιά, έτσι. Λοιπόν, μάγκες, εγώ είμαι έτοιμος, έτσι. Οπότε μου πείτε, αρχινάμε. Χριστός και Παναγία και όλοι οι Άγιοι. Δεν σου το είπα. Τι μου είπες, αγόρι μου, τι μου είπες. Αυτό είναι τρίτο πόδι, ρε φίλε. Τρίτο πόδι είναι. Να σου πω, ψεύτικο είναι. Όχι, ρε, αληθινό. Κοίτα, μεγαλώνει κι άλλο.
Μεγαλώνει κι άλλο! Ε, να σου πω, ρε Τζιμ, πώς περπατάει αυτό το χρόνο. Μην καρφώνεσαι, ρε, θα μας περάσει για γκέι. Μπορώ να κοιτάξω. Ξεκινάμε! 4, 3, 2, 1, πάμε! Πω! Τι είναι αυτά που βάλες, μάνα μου! Με φτιάνεις! Για σένα τα βάλα, μωρό μου. Όχι και να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Να γύρω στα 30 εκατοστά, ε! Στοπ! Ρε Μανώλη, δεν είπαμε, δεν θα μιλάς. Παρασύρθηκα από τη συγκίνηση. Πάμε πάλι. Λοιπόν, άκρα του τάφου σιωπή. Εσείς με πολύ ενθουσιασμό. 3, 2, 1, πάμε! Ω, με φτιάνεις! Πω! Τι είναι αυτά που βάλες, μανίτσα μου! Με φτιάνεις! Για σένα τα βάλα, μωρό μου. Αχ, και να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Αχ, βάρα! Βάρα το καμτσίκι, βάρα το, με φτιάνεις, ντα! Με φτιάνεις! Ντα! Βάρα μου, αχ! Κάτσε να σκόψω καμία, κανόνεις έτσι! Λαμπρό, τι θέλεις με αυτές τις ξεβράκωτες! Στοπ! Τι φωνάζεις, ρε, τι φωνάζεις! Και το όμορφο μουστάκι σου, λαμπρό μου! Πού είναι το όμορφο μουστάκι σου, ρε! Λοιπόν, Τίνο, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω έτσι, ε! Μπαίνει μέσα ο πάσα ένας, με αποσυντονίζει! Ρε τον μπελά μου σήμερα! Ρε, ποια είναι αυτή η γριά! Δεν ξέρω, κύριε Τίνο μου, θα. Ποια είστε εσείς, κυρία μου, και πώς βρεθήκατε εδώ πέρα? Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και μπήκα. Εσένα, ρε κόπανε, τι σε νοιάζει? Εγώ είμαι ο θυρωρός της πολυκατοικίας. Κι εγώ είμαι. Η γιαγιά του Τάκη. Α, του Τάκη, γεια σας. Ο Τάκης πού είναι? Ο Τάκης δεν είναι εδώ, αλλά ελάτε μαζί μου και θα τον βρούμε τον Τάκη. Ελάτε, ελάτε. Λαμπρό! Έλα και θα σου κάνω εγώ τέτοια. Ναι, ελάτε μαζί μου, ελάτε. Δεν είναι ο Λάμπρος αυτός. Αυτός. Τι, αυτός ποιος είναι? Αυτός είναι ένα θαύμα της φύσης. Θέλω το Λάμπρο μου! Ναι, το κατάλαβα και το άκουσα. Το Λάμπρο μου! Ναι, δεν γίνεται, τώρα είναι με άλλον. Το Λάμπρο μου! Το Λάμπρο μου! Βρε και δεν είπαμε, δεν βγαίνουμε έξω. Πάλι καλά που τη βρήκα. Κανονικά πρέπει να τη πάρετε κολάρο με πομπό επάνω. Ευχαριστώ, ρε Μανώλη. Έλα, γιαγιά, πάμε πάνω. Ναι, πάμε πάνω. Τώρα, μάλιστα. Να σου πω, ο Λάμπρος είναι ο άντραστής. Είναι ο παππούς του Τάκη. Έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Πω, κοίτα να δεις που υπήρχε και δεύτερος τέτοιος. Ναι, να είστε καλά. Τι έγινε, γιατί. Παναγιώτα, δεν λείπει, γιατί είναι πόρτα μέσα ανοιχτή. Ναι, είναι. Δεν κάνει να πείτε όμως. Γιατί. Η Παναγιώτα, όπως είπατε, λείπει και. Αποφάσισε να νοικιάσει το σπίτι σε μια ταινία. Παίζει για γνωστό, δε. Όχι. Είναι. Ανεξάρτητη. Είναι από αυτές που λένε off-Broadway. Α, κατάλαβα. Καμιά κουλτουριάρη και θα είναι. Και εσύ τι κάνεις εδώ απ' έξω? Εγώ φυλάω. Φυλάω. Είναι εσωτερικό δράμα και. Άμα μπει κανένας, τους πέφτει η έμπνευση. Μπράβο. Σε αυτή την πολυκατοικία πρέπει να στηρίζουμε επιτέλους τις τέχνες και τον πολιτισμό. Πρέπει, ναι. Λάστε να πω από εδώ. Έλα. Πού με τραβάς, καλή, πού με πας. Έλα. Κάτι έχει μέρα σήμερα και μόνο το κρεβάτι έχω στο μυαλό μου και είπα να έρθω να το μοιραστώ μαζί σου. Για μυαλό, παιδί μου, έχεις πολύ λίγο μυαλό. Πρέπει να το κρατάς για μια δύσκολη στιγμή. Γιατί μου φέρεις έτσι τώρα, δεν τα ξαναβρήκαμε? Ποιος το λέει αυτό? Έλα, εγώ το λέω, έλα, πάμε. Α, να, κοίτα, έτσι θέλεις να χτυπηθείς κι εσύ. Έλα, ρε Ελένη, γιατί κάνεις έτσι? Δεν το κάναμε στο νοσοκομείο, δεν περάσαμε όλο το βράδυ αγκαλίτσα, ε? Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό ήταν μια στιγμή αδυναμία. Το ίδιο είπα και στο Σταύρο. Το κάνεις με το Σταυρό? Όχι, αν και δεν σου πέφτει λόγος. Απλά του είπα αυτό που θα σου πω και σένα. Μανώλη, λυπάμαι, αλλά θέλω λίγο χρόνο να ξεκαθαρίσω τα αισθήματά μου. Ωραία, Ελένη. Να πάρεις όσο χρόνο θέλεις. Να ξέρεις όμως ότι ο Μανώλης είναι σαν το ταξί. Όταν δεν έχει γκομενάκι, σηκώνει τη σημαία και ανάβει το φωτάκι. Και όποιο γκομενάκι θέλει να μπει, θα μπει. Και τώρα φεύγω γιατί έχω μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Τι σημαντική δουλειά έχεις εσύ, Σαββατιάτικα? Γυρίζουν ταινία στο σπίτι της κυρίας Παναγιώτας. Μπα, γυρίζουν τη ζωή της Παναγιώτας ταινία? Όχι, είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή μεγάλου μήκους, πολύ μεγάλου μήκους, άμα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και οι πρωταγωνίστρες είναι πολύ φιλελεύθεροι και πολύ hot και πρόθυμες. Hot είναι, ναι, πολύ. Ναι, καταλαβαίνω hot τι εννοείς και χαίστηκα. Πάω να φάω. Να φας να γίνεις σαβαρέλα, μη σε θέλει κανένας. Να σε σένα. Πλάκα κάνεις. Γυρίζουνε κάτω ταινία και δεν λες τίποτα. Έτσι με ξεπληρώνεις. Πού είμαι με το μέρος σου? Όχι, κυρία Λίκη, δεν είναι ακριβώς το στυλ σου. Ναι, καλά. Μια καλή ηθοποιός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι, μην είσαι και τόσο σίγουρη. Είμαι. Και θα κατέβω κάτω να γνωρίσω και το σκηνοθέτη. Εγώ πάντως ευθύνη δεν έχω. Καλά, περίμενε 2 λεπτά, πάω να αλλάξω και έρχομαι. Να. Όταν αλλάζει η Αλίκη, εννοεί δίνεται. Μήπως αλλάξει γνώμη να πάμε. Άγι! Έλα. Άγι! Ορίστε τα κορίτσια μου. Πού χάθηκες, ρε Μανώλη? Τη σκηνή σου γυρίζουμε σε λίγο. Τράβα να ντυθείς. Ναι, πάω. Πάει, κύριε σκηνοθέτα.
Γεια σας, ονομάζομαι Αλίκη Κοντογιώργου και είμαι ηθοποιός. Ξέρετε, θα ήθελα να λάβω κι εγώ μέρος στην ταινία σας. Αν υπάρχει κάποιος ρόλος φυσικά, μπορώ να κάνω τα πάντα. Τι να σου πω, άμα το θες τόσο πολύ, κάτι θα βρούμε να κάνεις. Αλήθεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να κάνεις τη φίλη της συζύγου που έχει πρόβλημα με το σύζυγο, αλλά είναι και η τριζευγάρι. Α, δραματικός ρόλος. Πού είναι το σενάριο? Δεν υπάρχει σενάριο, θα το σχεδιάσουμε. Απλά πήγαινε μέσα να γνωρίσεις τον πρωταγωνιστή. Α, πάω. Καλά, ο αυτοσχεδιασμός είναι το φόρτε μου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Τζιμάκο, υπάρχει ακόμα κόσμος που έχει όραμα σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει, ε. Πού είστε, κοριτσάρες μου? Αγάπη μου, ήρθες. Έλα. Τι? Έλα, το πεδίο είναι ελεύθερο. Ποιο ελεύθερο, πού είναι η γιαγιά μου? Α, την τακτοποίησα. Πώς την τακτοποίησες, δηλαδή? Τη γνώρισα στη Μέρη και στη Βασιλική από κάτω και θα παίξουν χαρτιά. Τι χαρτιά, αγάπη μου, γιαγιά μου, με τι εγκέφαλο θα παίξεις, είσαι καλά? Αφού θέλανε παρέα. Θέλανε παρέα, τη γιαγιά μου, είσαι σίγουρη? Θέλανε, τι παρακάλεσα και λίγο. Έλα, ρε μωρό, μαμάν δηλαδή, 2 ώρες άφησα με τη γιαγιά μου, πάω να την πάρω. Ρετάκι. Ο πατέρας μου που λες, ήτανε τσολιά σταν άκτορα. Λεβεντιά καμαρωτή. Χόρευε ένα τσάμικο, ανέμιζε η φούστα και χτύπαγε τη φούτα στο τσαρούχιο ψυχή μου. Ένας αητός, μωρέ, ένας αητός. Ωραίο το τσάμικο, θα με μάθεις. Έλα. Δεν μου λες, πώς αρχίζει? Γιατί με πιάνεις? Ποια είσαι εσύ? Καλέ, η Βασιλική, δεν είπαμε? Αυτό είναι, αποσυνδέθηκε πάλι. Έλα, 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 για δείξε μου. Ένα σαϊτό. Μπορεί να πω. Ένα σαϊτό. Πια δύσκολα είναι. Γεια σας. Ήρθα να πάρω τη γιαγιά μου. Γιατί μόλις άρχισε η παράσταση. Ποια παράσταση? Του Λυκείου Ελληνίδων. Έτοιμες, κορίτσια, συγκεντρωθήκαμε. Κυρία, το αυτοκίνητό σας είναι έτοιμο. Κυρία, έχω έτοιμο το αυτοκίνητό σας. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο, κυρία. Αγαπητή Πάμε κυρία. Πάμε πρόβα, Μανώλη. Όχι, κάτσε, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο, Ρετζιμί, όχι εγώ. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Βγαίνεις έξω. Μπαίνεις, έρχεσαι εδώ και τα λες. Κυρία, το αυτοκίνητό σας είναι έτοιμο. Κυρία. Πάμε, έλα, πρόβα. Κυρία, κάτσε, Ρετζιμί, το αυτοκίνητο. Πάμε, κορίτσια. Γρήγορα, πάμε. Λοιπόν, σε 5, 4, 3. Πιο γρήγορα, ρε κορίτσια. 2, 1. Πάμε πρόβα! Μπαίνεις, Μανώλη! Κυρία, το αυτοκίνητο! Ρε Τζίμι, δεν μου το έχεις πει αυτό ότι θα το κάνω. Έλα ρε Μανώλη, μην το ξενυχτήσουμε. Λες την ατάκα σου, γδίνεσαι και μπαίνεις στο παιχνίδι. Τι κάνω, γδίνομαι. Ρε Τζίμι, εσύ δεν μου είπες ότι δεν θα γδίνω. Αυτός, ρε Τζίμι, αυτός έχει καβαλήσει το καλάμι κανονικά. Όχι, δεν είναι καλάμι αυτό. Τι έγινε, βρε κούκλα μου πάλι? Πάνω που πήγαμε να κάνουμε πρόβα, και τι θέλεις να κάνω, ρε μωρό μου? Να σε έβγαζα πρώτα για ρόκα παρμεζάνα να γνωριστούμε? Τσόντα γυρίζουμε. Τι γυρίζουμε? Α, εγώ στο είπα, Λίκη, ότι αυτή η ταινία μπορεί να μην σου ταιριάζει. Άσε που κι εγώ στην ίδια κατάσταση βρίσκομαι, κυρία. Και τώρα βρίσκομαι σε λίγο χειρότερη κατάσταση. Παιδιά, δεν την προλαβαίνουμε τη σκηνή. Συνεχίζουμε αύριο. Όρτινο στις 11, μαζεύουμε. Μαζεύετε, ναι, μπράβο, να προλάβω και να το χωνέψω. Κυρία, το αυτοκίνητό σας. Το αυτοκίνητο. Είναι έτοιμο, κυρία, και χδίνομαι. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο, κυρία. Τι να βγάλω πρώτα? Την ίδια ψωνάρα έχει τελικά με τον Μανώλη. Μόνο που εσύ είσαι λίγο ελάχιστα όμως πιο νόστιμη. Ελένη, ο Μανώλης παίζει σε τσόντα, παιδί μου. Μα καλά κάνει ο άνθρωπος, αγάπη μου. Με τέτοια ομορφιά, τέτοιο παράστημα, πού θα παίξει σε ντοκιμαντέρ? Σε παρακαλώ, είμαι σίγουρη ότι θα πάρει και το χρυσό αγγούρι. Παιδί μου, είσαι μεθυσμένη. Σοβαρά σου μιλάω. Κι εγώ σοβαρά σου απαντάω. Λοιπόν, κάνε λίγο τώρα, βλέπω, κάνε λίγο. Λα, μη με πιστεύει. Καλά είστε, γιαγιά? Μήπως θέλετε να σας φέρω κάτι? Δεν νιστάζω. Νιστάζουμε εμείς, το ίδιο κάνει. Εγώ πάω να κοιμηθώ στο σαλόνι. Όλα καλά? Ναι, αγάπη μου, όλα καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, αγόρι μου, καληνύχτα. Για φωτογραφία είστε? Ναι, εντάξει, Τάκη, μην το παρατραβάς όμως. Άντε, καληνύχτα. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Να το σβήσουμε το φως! Το σβήναμε. Καληνύχτα. Να το κλείσουμε αυτό καλύτερα? Όχι, το έχω συνηθίσει για παρέα. Ναι, αλλά τώρα έχετε εμένα για παρέα. Καληνύχτα. Θανάση! Θανάση! Να το, Θανάση μου! Να το! Κοίτα, Θανάση μου, κοίτα!
το μπάνιο των ονείρων μου. Κοίτα, Θανάση, κοίτα, κοίτα. Αυτό, αγάπη μου, δεν είναι το μπάνιο των ονείρων σου. Τι? Αυτό είναι το μπάνιο του Καλλιγούλα. Γιατί, τι έχει, παιδί μου? Την Άρτα και τα Γιάννα και τα χρυσάφια όλα. Ναι, εντάξει, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό. Αλλά έχει κάτι λεπτομέρειες. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Ναι, με σκύρετε με τα λιοντάρια από το Κολοσσέο να βγουν να με φάνε. Να... Πάρτα από εδώ και διαγρεύουμε, ρε που λέτε. Α, κάτσε, Θανάση, κάτσε. Μην κοιμάσαι, Θανάση. Περίμενε, περίμενε. Θανάση, Θανάση, μην κοιμάσαι, λέω. Κοίτα, κοίτα. Αυτό είναι απλό, λιτό και απέριτο, ε. Τι πάθαμε τα μπάνια του λαού. Ωραίο, δεν είναι? Ναι, ωραίο, είναι μόνο που δεν είναι μπάνιο. Τι είναι? Πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Άλλη, Θανάση. Α, περίμενε, περίμενε. Έχω κι άλλο, έχω κι άλλο να σου φέρω. Μην κοιμάσαι, Θανάση. Ναι, ναι. Αυτά τα ψάρια δεν είναι φρέσκα. Βρωμάνε. Λαμπρό, λαμπρό. Τι κάνεις με αυτήν? Τι ωραία που τραγουδάει αυτό το παιδί. Ουστ, διώξε αυτό το σκυλί. Λουκιά, τι κάνεις εδώ, ρε καλαγιά? Μια χαρά. Στον κόσμο, τι είσαι? Κάτσε ρε μωρό, θα μας ακούσει. Αφού σου λέω κοιμάται, και τι ανησυχείς? Μωρό μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω τώρα με τη γιά μου στο σπίτι. Αφού σου λέω κοιμάται, τώρα είναι πρώτο δικαίου. Άντε, βγάλω το αυτό. Διψάω. Φυσικό είναι. Γλώσσα δεν βάλατε μέσα σας. Περίμενε, γιά σου, βάλε εγώ νερό. Έλα, γιά, σήκω. Λουγιά, κράτα. Ελένη! Άνοιξε, Ελένη, ξέρω ότι είσαι πάνω. Άνοιξε! Καλημέρα, Λουκία. Που είσαι μια κούκλα. Μπα, δεν με βρίσκεις μονότονη τώρα? Μονότονη εσύ. Εσύ κάθε μέρα είσαι διαφορετική. Αλλά πάντα κούκλα. Σταυρώσε τα σάπια. Έμαθα τι είπες στην Ελένη. Τι της είπα? Της είπες ότι... Καλύτερα στο, δεν θέλω να συζητάω βλακίες. Γεια σου. Όχι, όχι, κάτσε, Λουκία. Τι θες από μένα, παιδί μου, τι θες? Εγώ από σένα, τίποτα. Εγώ ούτως ή άλλως τώρα βρήκα την Ελένη και έχουμε ταιριάξει απόλυτα. Βρήκα την αδερφή μου ψυχή. Είσαι σίγουρος ότι είναι αδερφή? Γιατί εμένα μου φαίνεται περισσότερο για τρίτη ξαδέρφη του πεθερού της κουμπάρα σου. Γιατί το λες αυτό, σου είπε τίποτα? Νομίζω ότι σε βρίσκει λίγο μονότονο. Εμένα. Αποκλείεται. Εγώ είμαι ωραίος, έξυπνος και πλούσιος. Είναι δυνατόν εγώ να είμαι μονότονος? Δεν ξέρω. Σκέψου το λίγο. Ελένη! Ελένη, άνοιξε μου. Ξέρω ότι είσαι πάνω. Ελένη! Είναι πεντανόστιμο. Άλλο ένα θα πάρω και τέρμα, γιατί παχαίνουν. Φάε, μάνα μου, φάε. Τουλάχιστον να πας χορτάτη. Τι κάνετε, περνάτε καλά? Ναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Μάρκο μου. Θα μου λες, αν μου δώσεις τη συνταγή αυτή, πώς το κάνεις? Α, είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνετε ένα λευκό τυρί, ό,τι λευκό τυρί θέλετε, και μετά το βάζετε στο μπλέτι. Μάρκο, να σου πω, η αδερφούλα μου και εγώ έχουμε μια απορία. Το σίδερο, ποιος το κάνει? Ανάλογα. Όποιος έχει όρεξη. Εγώ συνήθως. Να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Όταν φιλιέστε με τον Χρήστο, δεν γρατζουνιέστε με τα γένια σας? Γεια σας! Τα κορίτσια, συγγνώμη. Απίστευτο! Κι εγώ το μπάνιο μας έτσι θα το έφτιαχνα. Μόνο που θα πρόσθετα με το μέλλον. Συγγνώμη, σερβιριστείτε. Δίνει άλλη κλειδί. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Δεν το σκεφτήκαμε. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πόσο στήχησε όλο αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω. Ο Μάρκος ασχολείται με αυτά. Φαίνεται ποιος είναι η νοικοκυρά εδώ μέσα. Μάρκο, θέλεις λίγη βοήθεια με το φαγητό? Όχι. Θέλει, αλλά δεν το λέει. Είδες την κατανόηση που έχουν μεταξύ τους? Μακάρι να πιάνεις κι εσύ τα ψηλά γράμματα. Αλλά πιάνω εγώ. Μη σπρώχνεις, μη σπρώχνεις, σου λέω. Μη σπρώχνεις, Τζιμί. Δεν μπορώ, σου λέω. Και είμαι και στεναχωρημένος με την Ελένη, δεν μου βγαίνει. Χαίρεστη να ρε την Ελένη. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σου ξανακάτσει η κοπέλα σαν τη Σβετλάνα? Όχι, ναι, ναι, φίλε, αλλά αυτή δεν μιλά ελληνικά. Εγώ θέλω να το γνωρίσω τον άλλον έτσι για να μπορέσω να το. Πώς θα συνεννοηθούμε? Με τη γλώσσα του σώματος. Έλα, τελείωνε. Να σου πω, μη σπρώχνεις και τα πάρω, το κάνεις χειρότερο. Εσύ φταίς που δεν μου βγαίνει. Μου πες ότι δεν χρειάζεται να γδυθώ. Δεν ήθελα να σε σοκάρω. Είπα να το φέρω με το μαλακό. Ναι, αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ να φέρω τίποτα σε πέρας. Εντάξει, Μανώλη.
Θα πω στο σκηνοθέτη ότι δεν μπορείς. Κύριε Ντίνο! Όχι, έλα, Τζιμ, έλα, μην... δεν χρειάζεται πανικός. Να, θα κάτσω εδώ δύο λεπτά με το Σβετλανάκι. Έλα ρε, σοβαρέψου. Κάτσε, ρε φίλε, άμα κλείσει την κάμερα θα σου λέω εγώ. Δεν θα είσαι καλά. Όπα, ήρθαμε κι εμείς. Μα να φύγουμε, ήρθε η πολυλογού. Καλώς ήλθατε, τι κάνετε. Ωραία, Μάρκο, να σου πω. Μπορώ να σου παρκάρω εδώ, γιαγιά, άραξε. Να σου παρκάρω λίγο εδώ τη γιαγιά μου, γιατί τη φιλοξενώ Σαββατοκύριακο. Δεν έχω που να την αφήσω. Μην την αφήσω μόνη της, κατάλαβες. Δεν θα σε πειράξει λιγάκι να. Όχι, να με πειράξει. Τι κάνετε, γιαγιά Τάκη. Μακαρόνια μυρίζουν στο φούρνο. Μπράβο, μη τη γιαγιά Τάκη. Το φα είναι ανάλατο, θέλει αλάτι. Θα το ρίξω. Τι τσικάρε λίγο. Λάμπρο μου, ντύθηκες κιόλας. Ποιος είναι ο Λάμπρος? Ο παππούς μου, τι στο θύμισες μάλλον. Αυτή είναι η γιαγιά σου? Ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι η Μαργαρίτα, η σύζυγος του διαχειριστή. Διαχειριστής, εγώ. Το φαΐ θέλει αλάτι. Α, καλά. Μαρκό, να σου πω, αυτό το γκούκλο τον είχες γκόμενο? Αυτός είναι ο αδελφός μου. Άντε καλέ, είστε ομορφόσογο. Και αυτός γκέι? Δεν είναι κληρονομικό, κυρία Μαργαρίτα μου. Και αυτό είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν τα αφήνουμε καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι έτσι επιστημονικού ενδιαφέροντος. Πότε καταλάβατε ότι πήρατε το βολάνο ανάποδο? Ταξίτζι, δεν σου λέει ο άλλος. Τέσσερις, πέντε μας χώνουνε μέσα και μετά σε ρωτάνε. Πού πας? Στο Βαλαμάνα, σου είπα. Όχι εκεί πέρα στη Λαμία. Να πάω να δω το άγαλμα του Θανάση του Διάκου. Πού είσαι, βρε, άχρηστε διαχειριστή! Άχρηστε! Να ανέβω δυο ορόφους τώρα! Ωπα! Κοίτα τάξη, πειθαρχία, κοίτα εδώ σίδερο, πάστα! Μωρά, αν το ξέρα νωρίτερα, γκέι θα είχα παντρευτεί. Δε μου λες, από ποια μεριά λες να κοιμάται ο Χρήστος? Γιατί, τι σημασία έχει? Προσπαθώ να τους έτσι φανταστώ. Τι κάνετε εσείς εδώ? Χαζεύουμε τη φωλίτσα σας. Δεν μου λες, από ποια μεριά κοιμάσαι εσύ? Από τη δεξιά. Όπως μπαίνουμε ή όπως βγαίνουμε? Έχω βγάλει τα κυρίως, δεν έρχεστε να σερβιριστείτε? Μπράβο, χρυσοχέρι μου, το καλύτερο παιδί πήρες, βρε. Άντε αδερφή, πάμε για γεύση γνωσία. Σαν μαϊμού σε ζωολογικό κήπο αισθάνομαι. Σε λίγο θα μας πετάνε και φιστίκια. Μήπως τελικά δεν έπρεπε να αποκαλυφθούμε? Ναι. Αργά το θυμήθηκες. Δεν φτάνει που παραιτήθηκα από τη δουλειά. Τώρα θα πρέπει να δίνω και συνέντευξη τύπου στους γείτονες. Έλα εδώ, μωρέ. Έλα. Κάνε λίγο υπομονή. Πρέπει να σε αγαπάω πολύ, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται πως αντέχω. Λάμπρο, τι κάνεις εκεί με το θρασίδι? Συγγνώμη, ρε παιδιά μου, ξεγλίστησε. Έλεγε, για πάμε να σου βάλω να φας. Συγγνώμη, ο θρασίβουλος ποιος είναι? Ο νονός μου. Γιαγιά! Τι γίνεται εδώ, καλέ? Πανηγύρια έχουμε πάλι. Ο Μάρκος κάνει ένα τραπέζι γκέι. Γιατί γύρισες από τώρα εσύ? Γιατί τσακώθηκα με την πρώην ύφη μου και όλο της το σόι. Όλοι τους ξυνήσα τα μούτρα τους. Κατάλαβα, σε διώξανε. Κανείς δεν με έδιωξε. Εγώ τους έριξα μια μούτζα και έφυγα. Εσύ που κάθεσαι εδώ πέρα ήρεμος, σε πληροφορώ ότι τα σανσέρ ξαναχάλασε. Άρα θα μου κουβαλήσεις εσύ τα πράγματα. Μπρος, πήγαινε εδώ. Αφού μου το ζητά τόσο ευγενικά. Ναι, άντε πάρτε. Καλέ, κάτσε πρώτα να πιεις ένα κρασί και να φας ένα μεζέ. Περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ. Δεν νομίζω ότι με καλέσανε. Μα τι λέτε, κυρία Παναγιώτα. Όλη η πολυκατοικία είναι καλεσμένη. Απλά νομίζαμε ότι είχατε φύγει. Είστε ευπρόσδεκτοι. Αν είναι έτσι, θα πιω ένα κρασί. Μπας και ηρεμήσω δηλαδή, γιατί είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη. Άντε, μπράβο. Μάλιστα. Συγχωρείτε, ποια είναι αυτή καλά? Η γιαγιά του Τάκη. Το φαΐ είναι ανάλατο. Έλα, πάμε, παιδιά, πάμε, είμαι έτοιμος. Έλα, θέσεις, γρήγορα. Έτοιμοι. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Κυρία, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Το ίδιο και εγώ. Τι λέτε? Γιατί όχι, έλα στην παρέα μας. Τύρι. Τι έγινε, μωρέ, υποστολή! Στα πούπουλα τον είχα, Αντιγόνη μου, και τι κατάλαβα, Αντί να σταθεί δίπλα στη μάνα του, να της δώσει ένα ποτήρι νερό, τρέχει πίσω από τους ποδόγυρους. Τυχερής, γιατί ο δικός μου έτρεχε πίσω από το κόμμα. Κομμούνι βαμμένο. Θα τρίζουν τα κόκαλα του παππού του. Ναι. Τσολιά στανάκτορα ο πατέρας μου. Λεβεντιά καμαρωτή.
Χόρευε ένα τσάμικο, πανέμιζε η φούστα. Με πέρασε γενιές 14. Κι αυτός δεν με υποστήριξε καθόλου. Μόνο μου είπε να καθίσω σε μια γωνιά να μην την προκαλώ. Άκου την προκαλώ. Ποιος εγώ. Εγώ που είμαι με τη γλυκιά κουβέντα στο στόμα. Από τότε που έμεινα χείρα Αντιγόνη μου. Κανένα στήριγμα δεν έχω, κανένα. Μήπως να τον έταζα στον Άγιο Μερκούριο να του βάλει μυαλό. Στον Τρίφο να τον οσιο μάρτυρα να τον ετάξεις. Μπα, κάνει καλή δουλειά. Μεγάλη του η χάρη. Έταξα κι εγώ τον δικό μου, αλλά δεν έπιασε. Γιατί βλέπεις τα άτιμα τα κομμουνιά είναι άθροισκα. Ρίγια, γιατί κάνεις εκεί. Δεν πρέπει να πίνεις, παίρνεις χάπια. Ας το βρε Λουκία μου να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ορίστε, πώς με είπε. Λουκία, πώς ήθελε να σε πει. Α, δεν είμαστε καλά. Δηλαδή τώρα εσείς συνεννοείστε με τη γιαγιά. Απόλυτα, επιτέλους βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο να με καταλαβαίνει. Να πω κι εγώ κάπου τον πόνο μου. Έλα, γεια μας. Γεια μας, είναι ρε παιδί. Γεια μας, αχ, Θανάση μου, να κάνουμε κι εμείς ένα μπραντζ. Ναι, μπραντζ, αλλά με παϊδάκια όμως, όχι με αυτά τα. Άννα, έλα, πάρε τη Λουκία. Έλα, έλα. Αχ, δεν τους ξέρω τους χωρούς. Έλα, σε παρακαλώ. Καλά, τι κάνουν τα κορίτσια έχει στο κομπιούτερ. Το βρήκα φτηνό το ίντερνετ και κάθε άσχημα θέλω να καπνίσω παραδείγμα. Αρμένικη βίζα μου το κάνανε. Μήπως πρέπει να τους πεις να φύγουν. Προσπάθησα να τους το πω εγώ, αλλά δεν το πιάσανε το υπονοούμενο. Λουκιά μου, αγάπη μου, είδες πεθανά τη γιαγιά. Προσπάθησα να διαβάλω για μένα, τελικά τον επήρα εγώ. Είναι στο μπαλκόνι. Τι λες, δε μωρό, άφησες τη γιαγιά στο μπαλκόνι, αφού τώρα από κάτω να την ψάχνουμε. Δεν είναι μόνο της, είναι με την Παναγιώτα. Κάνουν πάρα πολύ καλή παρέα. Βοήθεια! 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 Ήπια κρασί. Καλά, μεθύσα τη γιαγιά μου. Γιατί εγώ την πότισα καλέ, αυτή πίνει πιο πολύ και από τον Ορέστη μακρύ. Πάρτε την από εδώ πέρα. Έλα γιαγιά, πάμε, πάμε. Αφήστε με, όχι, αφήστε με να την πνίξω. Δεν είμαστε καλά. Ο Λάμπρος μου, στο σπίτι αυτήν η τσίτσιδο σκαβάλα σε μια άλλη παστριγιά. Η κατάσταση χειροτερεύει, γουστάρω. Καλά, δεν τα έχει χάσει και τελείωσε η γυναίκα. Κυρία Παναγιώτα, στο σπίτι σας γυρίζουν ταινία. Δεν το ξέρατε, ε. Καρπα τη Μανώλη. Ποιοι γυρίζουν ταινία. Μανώλη, σίγουρα είσαι έτοιμος, έτσι. Ναι, τώρα είμαι έτοιμος, κύριε Ντίνο. Δεν ξέρω, όχι και τόσο έτοιμος. Άντε να δούμε. Έτοιμοι. Τρία, δύο, ένα. Πάμε. Κυρία, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, κύριε. Πάμε. Ρε, Σεντίνο, ρε, δεν χωράμε, ρε. Βέβαια, ρε, μεγάλε, εσύ που να χωρέσει. Κύριε Ντίνο, μην φάμε και καμιά δέσποτη. Χωράτε, ρε, παιδιά, χωράτε. Λίγη καλή θέληση να υπάρχει. Πάμε πάλι. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Κυρία, το αμάξι σου είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο το αμάξι και τι κάνετε μέσα στο σπίτι μου, αντίχριστη! Τι να λέει αυτή, ρε παιδιά. Είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας. Αυτό είναι το εσωτερικό δράμα, βρε γελίε. Τόσο ξεφτυλισμένη άντρα. Τόσο ξεφτυλισμένη άντρα. Εγώ στο είπα. Ελένη, Ελένη, στάσου. Λοιπόν, Ντίνο, δεν ξαναδουλεύω με αυτό το συνεργείο. Πάει και τελείωσε, τελευταία φορά. Και αυτό επειδή είμαι επαγγελματίας. Και δεν γουστάρω να αφήνω μισοτελειωμένες δουλειές. Μέρι, εγώ λέω να μείνω παρθένα για πάντα. Αμάν, τι βλέπουν τα ματάκια μου, κυμέγγιος η γυναίκα. Θανάση μου, το ήξερες έτσι. Όχι, εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Κανονικά πρέπει να μου έχουν φέρει το σενάριο για έγκριση. Τι σταματήσε με βλέψεις, τι σταματήσε. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα το συζητάμε πολύ ώρα. Αντέξω να τελειώσουμε το γύρισμα. Ποιος είσαι εσύ, ρε! Που θα με διώξει έξω από το σπίτι μου, κάνε κάτι, άχρηστε. Μου μαγαρίζουνε το σπίτι. Τι κάθεσαι και χαλβαδιάζεις, μωρέ! Όχι, εγώ έχω μείνει έκθαμβος από τις ανηθικότητες, τις οποίες βλέπω. Παρακαλώ, μαζεύσετε γρήγορα τα συμπραγκαλά σας. Κλείστε λίγο και το μπρο. Και να τα μαζεύετε πάρα αυτά. Αλλιώς θα σας καταγγείλω για καταπάτηση ξένης περιουσίας. Τι καταπάτηση, ρε μπάρμπα. Μπαρμπαριά και τούνεζε. 600 ευρώ τη μέρα δεν είμαι στο διαμέρισμα. Τι κάνετε, λέει. Σε παρακαλώ, μπορώ να σου μιλήσω μισό λεπτό, να σου μιλήσω. Δεν έχω να ακούσω τίποτα. Μπορεί να μην έχουμε σχέση αυτή τη στιγμή, αλλά απαιτώ να με σέβεσαι και να μην με εκθέτει. Εσύ δηλαδή με σέβεσαι. Δεν μπορώ να σε σεβαστώ με αυτή την περιβολή, αλλά γενικά ναι.
Πολύ ωραία με σέβεσαι. Σέβεσαι εμένα και έχεις τον ανταλλακτικό στην πόρτα. Δεν τον κάλεσα, εγώ στορκίζομαι. Ναι, καλά. Ελένη, σε φωνάζει. Γιατί δεν μου τηλεφώνησες, ρε Ελένη. Γιατί δεν μου τηλεφώνησες, γιατί δεν του τηλεφώνησες του παιδιού, ρε Ελένη. Για τηλεφώνησέ του και μη μου πουλάς εμένα, μούρι. Χριστέ μου. Πάλι με αυτό το κάνεις, ρε Ελένη. Ναι, Παναγία μου. Γιατί, ρε Ελένη. Θέλεις να έρθω κι εγώ να κοιμηθούμε αγκαλίτσα. Τι μέσα, μέσα, μέσα. Κοιμηθούμε αγκαλίτσα. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε με όλοι, σας παρακαλώ. Αγκαλίτσα. Βλαμμένοι. Τι τους ήθελα εγώ τους γκόμενους, μωρέ. Πιο καλά ήμουνα όταν με είχατε κλασμένη. Αγκαλίτσα, λέει. Δεν ξέρω τι είπατε με το Μανώλη, αλλά εγώ είμαι ιδιοκτήτρια. Ξέρεις, βρε, ξεδιάντροπε, σε τι ηθικό σπίτι μπήκες. Ξέρεις με πόσο κόμπο, με πόσο υδρότα, με πόσο αίμα το έχω στήσει εγώ. Ή μου δίνεις 1000 ευρώ την ημέρα ή θα μαζεύετε. Μα, σας παρακαλώ, έχουμε γυρίσει σκηνές, δεν μπορούμε να σταματήσουμε. 1000 ακατέβατα. Μαύρα! Με βρίσκεται στην ανάγκη. Εντάξει. Και θα τα βάλετε όλα στη θέση τους πριν φύγετε, ε. Θα τα γλύψετε! Μη δω, λέει, και στο πάτωμα, αλίμονό σας! Ψτ! Και εσύ, ξεβράκοτε! Κοίτα, μη μου κατουρίσεις το ταβάνι με το εργαλείο που έχεις. Τι γίνεται ακόμα, το τρίβεις, δεν καθάρισε? Περίπου. Να σου πω, συνειδητοποιήσω ότι εδώ μέσα όλες τις δουλειές τις κάνω εγώ. Εγώ καθαρίζω, εγώ μαγειρεύω, εγώ σιδερώνω, εγώ ασχολούμαι με τη διακόσμηση του χώρου. Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά. Ρε, αϊτά από εδώ που θα μην πεις και δούλα. Ελάτε, σήκω, θα το συνεχίσω εγώ. Πιο δεξιά. Με δύναμη κάντο. Δεν το κάνεις καλά, ρε Χρήστο! Βλέπεις γιατί τα κάνεις όλα εσύ, γιατί δεν αφήνεις κανέναν άλλον. Αλλά συγγνώμη. Χρήστο, θες να φύγουμε από αυτή την πολυκατοικία? Να πάμε καπαλού, να κρύβεσαι εσύ ξανά από τους γείτονες, να μιλες ότι είσαι γκέι, εγώ να γκρινιάζω. Θα είμαστε καλά όπως πριν. Ε, τι λες? Εγώ λέω να αφήσεις τις αγλαμάρες. Μίλα, μπρομή. Πονάει το κεφάλι μου. Το φαΐ είναι ανάλατο. Αφήστε με, Παναγιώτα, θα σε πνίξω. Αφήστε με, ρε παιδιά, να την πνίξω. Μην απρομή. Αφήστε με, πονάει το κεφάλι μου. Ορίστε τα ηχητικά εφέ που σου έλεγα. Ρε αγάπη μου, ταλαιπωρήθηκες και εσύ πάρα πολύ. Πώς να σε ανταμείψω, θες να πάμε ένα ταξίδι και δυο μας μόνο? Ναι, θέλω. Αλλά σε προειδοποιώ, δεν θα ξεκουραστείς καθόλου. Εντάξει, τώρα. Τι να γίνει, έφταξα και πρέπει να πληρώσω. Ναι, αλλά θέλω και μια προκαταβολή. Ναι, έλα, σταμάτα. Είναι πάνω από τη δύναμη του αυτό. Ζητά, σε παρακαλώ, μωρό. Άσε με, λάμπρο! Πες μου η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Στην ένα παραθύρο είδα μια σκιά να μένει, η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει, ανεβαίνει. Αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Στη στένα παραθύρω είδα μια σκιά να μένει, κι η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει, ανεβαίνει. Πες μου η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει.